Η Αναστασία Αργυριάδου να μας ενημερώσει. Η Αναστασία. Νίκο, μια ιστορική στιγμή για τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκη. Σε μια μεγαλοπρεπή τελετή υποδέχθηκε το νέο της Μητροπολίτη Φιλόθεο στην ενθρόνηση που έγινε στον Ιερό Νότο του Θεού Σοφίας. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, ο Φιλόθεος, άρτια φιχθής από την γενέτειρά του τη Χαλκίδα, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, ειδικά όταν κατά την είσοδό του στον αυλόγυρο της εκκλησίας, αλλά και στο τέλος ενθρόνησης, οι χιλιάδες πιστοί φώναξαν όλοι μαζί άξιος. Η τελετή ενθρόνησης έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάης Ελλάδος Ιερώνυμου, ο οποίος στην ομιλία του μεταξύ των άλλων είπε ότι αυτό που ξεχώρισα στο Μητροπολίτη Φιλόθεο ήταν το ήθος και το εκκλησιαστικό του φρόνημα. Ο ίδιος ο Φιλόθεος, δανειζόμενος στην ομιλία του στίχους από ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, έκανε ένα κάλεσμα στους νέους να έρθουν κοντά στην εκκλησία. Και μάλιστα είπε ότι θα υπηρετήσει με το λόγο της αλήθειας, τηρώντας τους ιερούς κανόνες και τις παραδόσεις. Στην κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Επικρατείας ο Μάκης ο Βορύδης, παραβρέθηκαν υπουργοί, βουλευτές, ο πρόεδρος του Κινάλ Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, αντιπροσωπή από το Άγιο Όρος και φυσικά οι Μητροπολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις ενθρόνησης θα ολοκληρωθούν αύριο με την πρώτη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου εκεί ο Φιλόθεος θα δεχθεί τις ευχές του κλήρου αλλά και των μισθών. Λοιπόν, στους νέους ο Μητροπολίτης Φιλόθεος, όπως έκανε πολύ συχνά και ο Άνθιμος. Και μάλιστα θα ήθελα να σας πω ότι ναι, ο Άνθιμος ήταν εδώ, ήταν παρόν δίπλα στον Φιλόθεο και μάλιστα από ότι όσοι ήθιστε θα συγκατοικήσουν στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο Μητροπολίτης Φιλόθεος, θα γίνω ο γιος του που θα τον γυροκομίσει. Μάλιστα εξασφαλίσαμε και την πρώτη του αποκλειστική συνέντευξη. Αναστασία, πριν τη δούμε, θα τη δούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τη δούμε, θέλω να πω ότι ο Μητροπολίτης Άνθιμος έγραψε αύριο σήμερα ένα απόσπασμα τη δική του ιστορία στην έδρα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Πολύ συχνά και εκείνος αναφερόταν στους νέους, άρα ακολούθησε το παράδειγμά του ο διάδοχος του Φιλόθεος. Να ακούσουμε πρώτα τη στιγμή που φωνάζουν όλοι άξιος τον νέο Μητροπολίτη. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο νέος Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης, ο Φιλόθεος, στην Αναστασία Αργυριάδου. Μη πάντοτε η αγάπη των ανθρώπων μας χρεώνει και προσευχόμαστε στο Θεό ποτέ να μην σταθούμε επιλύσμονες αυτής της αγάπης που μας προσφέρουν οι άνθρωποι. Αλλά με γνώμονα την τήρηση του θελήματος του Θεού και την αγάπη μας προς το πρόσωπό Του, να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στη διακονία των ανθρώπων.